Όταν τσιμπάνε τα έντομα, έχουμε κάποιες κατηγορίες αντιδράσεων. Μας τσιμπάει στο χέρι. Γίνεται ένα μικρό πρίξιμο με μια κοκκινίλα. Μικρή τοπική αντίδραση, θα περάσει. Δεν του δίνουμε σημασία. Μας τσιμπάει στο χέρι και γίνεται μια μεγάλη αντίδραση που πιάνει και την πλησιέστερη άρθρωση. Δηλαδή, μας τσιμπάει στην πάνω πλευρά της παλάμης και φτάνει μέχρι και τον καρπό. Στο παιδί βέβαια μπορεί να πιάσει και δύο αρθρώσεις επειδή είναι μικρή επιφάνεια. Οπότε μπορεί να τσιμπηθεί στο χέρι και να πιστεί μέχρι τον αγώνα. Αυτή είναι μια μεγάλη τοπική αντίδραση. Εκεί θέλει κάποια φαρμακευτική παρέμβαση. Αλλά μέχρι εδώ δεν ανησυχούμε. Μας τσιμπάει στο χέρι και βγάζουμε πετάλες, πλάκες στην πλάτη. Εδώ έχουμε μια αναφυλαξία. Αλλά εδώ συμμετέχει ένα σύστημα, το δέρμα. Ανησυχούμε. Ναι, λίγο. Παίρνουμε κάποια φάρμακα, πηγαίνουμε στο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο, να είμαστε κάπου καλυμμένοι. Μας τσιμπάει στο χέρι, βγάζουμε τις πετάλες και έχουμε και δύσπνοια, δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Εδώ έχουμε μια συστηματική αναφυλαξία, δηλαδή συμμετέχουν παραπάνω συστήματα από ένα δέρμα και αναπνευστικό. Εκεί πρέπει να πάρουμε τα φάρμακά μας. Αν δεν έχουμε, να πάμε το ταχύτερο δυνατό στο νοσοκομείο. Και έχουμε και την τρίτη κατηγορία, η οποία είναι μια ιδιαίτερη μορφή συστηματικής αναφυλαξίας, το αναφυλακτικό σοκ ή το αλλεργικό σοκ γενικά, όπου βέβαια έχουμε οπωσδήποτε πολύ μεγάλη πτώση της πίεσης. Δηλαδή, επειδή όλοι και οι γιατροί και οι ασθενείς βάζουν πολύ εύκολα την ταμπέλα αλλεργικό σοκ και έτσι ξεκινάει ο ασθενής το ιστορικό του, έπαθα ένα αλλεργικό σοκ και τελικά καταλήγουμε ότι ήταν μια κνίδωση πετάλες, ή του είπανε ότι λίγο ακόμα να αργούσε, θα ήταν πολύ άσχημα για αυτόν. Όταν όμως ρωτάμε πόση πίεση είχε, σου λέει 12. Αλλεργικό σοκ με 12 πίεση δεν γίνεται. Μιλάμε για πίεση 3, 4, που σημαίνει ότι τον πάνε στο νοσοκομείο και δεν πάει οδηγώντας μόνο στο αυτοκίνητο, ενώ είναι σε αλλεργικό σοκ, έτσι. Αυτά γίνονται μετά από τσιμπήματα από σφίγγιση μέλισσης. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πολλές, μία φτάνει. Αλλά ακόμα και τα έντομα μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, μπορεί να έχουν τσιμπήσει πιο μπροστά και ξανατσιμπάνε, οπότε το δηλητήριο που βγάζουν δεν είναι το ίδιο μεγάλο. Μπορεί να είναι πολλές οι σφίγες και οι μέλισσες. Έχει σημασία το πώς βγάζουμε το κεντρί. Και εδώ θα πούμε μία λεπτομέρεια για να καταλάβει ο κόσμος γιατί υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική που βγάζουμε το κεντρί. Το κεντρί είναι, ας το πούμε, μία λόγχη η οποία έχει κάποιες προσεκβολές, όπως είναι τα καμάκια που χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Όταν μπαίνει μέσα η λόγχη αυτή, το έντομο τραβιέται και ξαφνικά αυτές οι λόγχες ανοίγουν. Με αποτέλεσμα σφινώνει μέσα, γι' αυτό η μέλισσα στην προσπάθειά της να φύγει πεθαίνει, γιατί ξεκολλάει το κεντρί από το σώμα της. Η σφίκα που έχει πιο λίγα καμάκια στο πλάι μπορεί να τσιμπήσει και να φύγει, να τσιμπήσει και να φύγει. Καμιά φορά όμως και αυτή πεθαίνει. Στην άκρη τώρα από το κεντρί υπάρχει ένα σάκος. Ο σάκος αυτός έχει το δηλητήριο μέσα. Τι κάνουμε εμείς, βλέπουμε το αγκαθάκι και πάμε να το πιάσουμε, να το βγάλουμε. Με αποτέλεσμα πατάμε το σάκο και ρίχνουμε και το υπόλοιπο δηλητήριο μέσα. Άρα θέλουμε είτε ένα αιχμηρό αντικείμενο, ή με το νύχι, ή με το μαχαιράκι, ή πολύ προσεκτικά με ένα τσιμπιδάκι, να το ξεσκαλώσουμε, όχι όμως πιέζοντας από πάνω το σάκο. Γιατί ρίχνουμε και το υπόλοιπο και τελειώνουμε τη δουλειά που ξεκίνησε η μέλισσα, εντάξει, και το υπόλοιπο το κάνουμε εμείς. Από εκεί και μετά, το δηλητήριο έχει μπει μέσα. Το δηλητήριο κυκλοφορεί. Πάμε τώρα στην κατηγορία που δεν έχουμε ξανατσιμπηθεί. Δεν έχουμε φάρμακα μαζί μας, δεν έχουμε ενέσεις, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε σε μια παραλία, είμαστε σε ένα νησί που δεν έχει πολύ καλό κέντρο υγείας ή δεν έχει καθόλου κέντρο υγείας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να περιορίσουμε την κυκλοφορία του δηλητηρίου. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάγος. Παγάκι, παγωμένο αναψυκτικό, από ένα καταψύκτη, μια σακούλα με αρακά, οτιδήποτε είναι πολύ παγωμένο. Όταν μπαίνει πάνω στο δέρμα, τα αγγεία συσπώνται με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί πολύ αίμα στην περιοχή και παγιδεύεται το δηλητήριο τοπικά. Περίσφιξη. Κεντρικά προς το σώμα,
με ό,τι έχουμε, ζώνη, κορδόνια, λάστιχο, ένα κομμάτι πανί, το οποίο το σφίγγουμε και το ξεσφίγγουμε μόλις αρχίζει και μουδιάζει, ώστε να μην κυκλοφορεί πολύ αίμα. Κάτι άλλα για τροσόφια παλιότερα, τα οποία όμως δουλεύανε, ένα κουτάλι πάνω στο τσίπι μας φύκας, προσωπική εμπειρία, δούλευε να μην πριστεί, έτσι, εφόσον βέβαια δεν είσαι και ιδιαίτερα αλλεργικός. Και βέβαια, ταχύτατα στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, ιδίως όταν αφορά το κεφάλι. Το κεφάλι από μόνο του και στους αλλεργικούς και στους μη αλλεργικούς είναι επίγον περιστατικό, γιατί μπορεί να εξελιχθεί πολύ άσχημα.